Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σήμερα είναι 3η 19 Οκτωβρίου και δυστυχώς η μετεωρολογική υπηρεσία δικαιώθηκε. Από τις πρώτες πρωινές ώρες στην Αθήνα τουλάχιστον βρέχει συνεχώς, με συνέπεια να περνούν βεβαίως οι σεισμοπαθείς δραματικές ώρες. Όλη τη νύχτα έδιναν μάχη με τις λάσπες εκεί έξω από τις σκηνές τους. Προσπαθούσαν να προστατεύσουν και τα λιγοστά υπάρχοντά τους, πρώτα απ' όλα τα παιδιά τους και τους ανθρώπους τους, και στη συνέχεια τα λιγοστά υπάρχοντά τους και τις σκηνές τους. Όσο του αρκετοί από αυτούς, αρκετοί από τους κινήτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις σκηνές, μεταφέρθηκαν με λεωφορεία του ΟΑΣΑ, τα οποία ήταν σε ετοιμότητα, μεταφέρθηκαν σε στεγασμένους χώρους γιατί η βροχή γινόταν όλο και πιο έντονη. Και βεβαίως αγώνα δρόμου εκτός από τους σεισμοπαθείς δίνει και η κυβέρνηση για να προλάβει να εγκαταστήσει όσο δυνατόν συντομότερα περισσότερα λιώμενα για να προλάβει το χειμώνα. Δυστυχώς ο καιρός, όπως ακούσαμε από τη μετεωρολογική υπηρεσία, θα είναι άσχημος και τις υπόλοιπες μέρες αυτής της εβδομάδας. Αυτά είναι τα νεότερα εκεί από το μέτωπο των σεισμοπαθών στο Μενίδη και στα Άνω Λιώσια. Στην Σοφοκλέους είναι στραμμένα τα βλέμματα χιλιάδων Ελλήνων μετά τη χθεσινή πτώση του Γενικού Δίκτυου. Ψυχραιμία συνιστούν στους επενδυτές οι αρμόδιοι. Αισιοδοξία για αλλαγή του κλίματος από την άνοδο του Dow Jones. Βέβαια, υπάρχει αυτή η οριακή άνοδος που είχαμε χθες τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη και που πάντως δημιούργησε σχετική εφορία. Τώρα θα περάσουμε στο άσχημο παιχνίδι και είναι από τα βασικά θέματα της ημέρας. Για το άσχημο παιχνίδι λοιπόν που έπαιξε η μοίρα στην οικογένεια Σαμαρά, στην Κατερίνη, ο 20χρονος Χρήστος Σαμαράς έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο του συγκρούστηκε με την ταλίκα που οδηγούσε ο 48χρονος πατέρας του Διονύσης. Ήταν ένα συγκλονιστικό τραχαίο δυστύχημα. Οι άνθρωποι, οι συγγενείς και οι φίλοι των ανθρώπων αυτών που βρέθηκαν πρωταγωνιστές σε αυτή την τραγωδία δεν μπορούν να το πιστέψουν. Φανταστείτε την εικόνα του πατέρα όταν διαπίστωσε ότι στο τροχαίο που προκλήθηκε με υπαιτιότητα του γιού του, νεκρός ήταν ο οδηγός και ήταν ο γιος του αυτός, τον οποίο προσπαθούσε να απεγκλωβίσει από τα συντρίμια του αυτοκίνητου. Είχαμε επίσης μια γυναίκα νεκρή και 17 τραυματίες από τη σύγκρουση λεωφορείου του ΚΤΕΛ Καβάλας με γιο ταχύ στην διασταύρωση του Καβαλαρίου, σε μια διασταύρωση όπου έχουν γίνει πάρα πολλά τροχεία έξω από την Θεσσαλονίκη. Για την Ισπανία αναχωρεί σήμερα η Βασίλισσα Σοφία. Χθες εγκαινίασε την έκθεση του El Greco στην Εθνική Πινακοθήκη παρόντων του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, της σύζυγου του Πρωθυπουργού και πολλών ακόμη επισήμων. Φεύγει λοιπόν η δημοβιλής Σοφία από τη Φάνκη, παρότι στη χώρα μας ο θεσμός της Βασιλείας δεν είναι καθόλου, μα καθόλου δημοφιλής. Έτσι καταγράψαμε, κυρίες και κύριοι, εμείς με τις κάμερές μας τα γεγονότα. Να δούμε τώρα πώς καταγράφονται αυτά τα γεγονότα αλλά και τα υπόλοιπα από τις εφημερίδες. Να καλημερίσουμε τον Κωστή Παρά. Καλημέρα, Θανάση. Ο οποίος όχι μόνο έχει ρίξει την πρώτη ματιά, νομίζω ότι έχει διεισδύσει κιόλας στα πιο σημαντικά γεγονότα. Ναι. Και υπάρχει ένα το οποίο δεν προλάβαμε να το σχολιάσουμε εδώ, παραθέτοντας, παρουσιάζοντας τους τίτλους. Είναι ο τυφώνας Πάγκαλος. Είναι ο τυφώνας Πάγκαλος, ακριβώς. Ναι, είναι λιγότερο από 10 μέρες. Κάριξε σε όλους που λένε. Είναι λιγότερο από 10 μέρες που χωρίζουν την σημερινή επίθεση, τη χθεσινή μάλλον επίθεση του πρώην Υπουργού Εξωτερικών Θεόδωρου Πάγκαλου εναντίον όλων από την προηγούμενη φορά που είχε επιγραμματικά, ίσως αν λέγαμε, τι είπε για τον καθένα, για τον Υπουργό Εξωτερικών, για τον κύριο Αβραμόπουλο. Για τον Υπουργό Εξωτερικών θα το δούμε κιόλας, γιατί υπάρχει στις πρώτες σελίδες σε πολλές ως χτύπημα, μάλιστα η Εθνική το έχει κάνει βασικό. Για τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Παπανδρέου, λέει ότι κάρφωσε όλους όσους ήταν δίπλα του. Τον ίδιο, τον Θεόδωρο Πάγκαλο, τον Γιάννο Γραβιώτη, ακόμα και τον Πρωθυπουργό. Για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, πλέκει το εγκόμιό του, λέει βιολογικό φαινόμενο, λέει ότι μπορεί να διεκδικήσει το αξίωμα του πρόεδρου της Δημοκρατίας, είτε σε αυτή την τετραετία, είτε στην επόμενη. Ωστόσο, λέει ότι ήταν ένας πολύ μεγάλος πολιτικός. Τα πάνε καλά οι δυο τους. Πολύ μεγάλος πολιτικός, με μεγάλα λάθη όμως. Ναι, τα πάνε καλά. Τα πάνε καλά. Από ένα σημείο και μετά τα πάνε καλά. Για να δούμε και τις υπόλοιπες. Να ξεκινήσουμε με τις πρωινές. Η Ακρόπολης, να σου πω βέβαια ότι τα θέματα που κυριαρχούν είναι χρηματιστήριο, όλο το θρίλερ, το παρασκήνιο της χθεσινής δραματικής πτώσης της Σοφοκλέους. Είναι πρωτοσέλιδος όλες, φαντάζομαι. Βεβαίως, και χτύπημα και προβασικό θέμα και ό,τι έγινε, ό,τι διμήθη στην χρηματαγορά της Νέας Υόρκης με τον Dow Jones και με την ελαφρά άνοδο τελικά που ευτυχώς επανήλθαν οι καρδιές στη θέση τους. Υπάρχει η επίθεση Πάγκαλου που ξεχώρισες και εσύ. Η διαμάχη κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας για το Ολυμπιακό Βιντεολότο συνεχίζεται. Καλά κρατεί. Ναι. Σε όλους τους τόνους οι αντεγκλήσεις και οι διαξυφισμοί. Και αυξήσεις, Θανάση, σε στρατιωτικούς.
Κέρδισε, φαίνεται, το πρώτο γύρο Άκης ο Χατζόπουλος απέναντι στον Γιάννο Παπαντονίου. Ένα-0. Τα βρήκανε μετά από διαιτησία του Κώστα Σιμίτη με και την αρχή του χρόνου. Αλλά κυρίως πυροσβέστες, αστυνομικοί, λιμενικοί περιμένουν πώς και πώς αυτή την συμφωνία. Θα πρέπει να περιμένουν βέβαια 2-3 μήνες. Στην αρχή του χρόνου θα πάρουν αυτή την αύξηση. Και προσλήψεις στο δημόσιο που ήδη καταγγέλλονται από την αντιπολίτευση ως ψηφοθρικού χαρακτήρος. Η Ακρόπολη λοιπόν έχει τίτλο «Κινδυνεύει το φράγμα των 5.000». Οι σκοτεινές κερδοφορίες και όχι η Wall Street, η αιτία της νέας κρίσης. Είναι το πρώτο θέμα και αφορά ακριβώς αυτό που είπαμε. Να ξεχωρίσουμε στην πρώτη σελίδα της Ακρόπολης, υπάρχουν ορισμένα, Θανάση, ενδιαφέροντα μικρότερα θέματα, αλλά πολύ ωραία. Σέρφαρε ο Αρχιεπίσκοπος μπροστά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του πρώτου ίντερνετ καφέ της Αρχιεπίσκοπης. Να, άλλη μια κίνηση. Αυτό θα ήταν, φαντάζομαι, το όνειρο του κ. Μπαστούνη, του εφημέριου πάνω στο Μενίδη, ο οποίος είναι φανατικός του ίντερνετ. Και του ηγούμενου, αν θυμάσαι, που μέσω ίντερνετ προσπαθούσε εκεί στο Άγιο Όρος να περνάει τις θέσεις όταν ήταν ο πόλεμος στην Κωνσταντινούπολη σε εξέλιξη. Από την Ακρόπολη θα περάσουμε στην Αυγή. Η Αυγή έχει τίτλο «Ψηφοθυρικές αυξήσεις μόνο σε στρατό και αστυνομία». Μετά τις εξαγγελίες του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση έσπευσε για αυτές τις αυξήσεις, σημειώνει η εφημερίδα. Κατά 7% αυξάνονται οι αποδοχές των στρατιωτικών, αστυνομικών και λιμενικών, ενώ οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι καθυλώνονται στο 2,3%. Συσπηρωτική κατάληξη στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή. Με όλες τις δυνάμεις για την εκλογική μάχη, εκλογικό συνέδριο το Δεκέμβριο. Κάλεσμα του Νίκου Κωνσταντόπουλου για αγώνα και προβολή της φυσιογνωμίας αυτόνομου ρόλου του κόμματος. Είχαμε δει και χθες ότι υπάρχουν προβλήματα στο εσωτερικό του συνασπισμού. Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος απείλησε με παρέτηση και στη συνέχεια την ανακάλεσε. Πάμε στην Καθημερινή. Σε ρευστότητα οι αγορές. Με μεγάλη ευπάθεια αντιδρά το χρηματιστήριο αξιών Αθηνών που έπεσε χθες κατά 6,21%. Ευαίσθητη και η δραχμή της πίεσης, πρεμιέρα της Εθνικής, της μετοχής της Εθνικής Τραπέζης, με ανάκαμψη η Wall Street. 6,9% αύξηση μισθού στους αξιωματικούς θα ισχύσει για το επόμενο έτος. Είπαμε και προηγουμένως, φαίνεται να κερδίζει τον πρώτο γύρο ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης σε ό,τι αφορά τη διαμάχη, την κόντρα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, τον κύριο Γιάννη Παπαντονίου. Είμαστε πάντα στις πρωινές εφημερίδες, στο πρωτοσέλιδο της Νίκης. Σοκ στις Σοφοκλέους από το mini crack. Παράλογη και αδικαιολόγητη η πτώση, λένε οι ειδικοί, σημειώνει στον υπέρτιτλο η εφημερίδα. Ενώ σε υποτίτλους, ο γενικός δείκτης υποχώρησε κατά 6,21% στις 5.429,5 μονάδες. Έλλειψη ψυχραιμίας και σωστής επενδυτικής συμπεριφοράς. Θα δούμε ότι στην προσέγγιση τους οι εφημερίδες, στην ανάλυση που κάνουν για τα χθεσινά αίτια της πτώσης, άλλοι εκτιμούν ότι αντέδρασε ψύχρεμα η αγορά. Και άλλες βέβαια εφημερίδες. Για να δούμε τι θα μας πει και ο Γιάννης Σαραγκλής. Χθες είχαμε ομαλοποίηση, σχετική ομαλοποίηση στην αγορά της Wall Street. Άρα λοιπόν, αν αυτό το κλίμα περάσει και εδώ, ίσως τα πράγματα να κυμανθούν σε καλά επίπεδα σήμερα. Ο λόγος. ΙΚΑ στηρίζει Σοφοκλέους. Δημιουργήθηκε ο μεγαλύτερος θεσμικός επενδυτής στην Ελλάδα. Στην ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Ταμείων συμμετέχουν ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και ΟΓΑ. 180 δις από το ποσοστό του ΙΚΑ συμμετέχει κατά 30% και Εθνική Τράπεζα. Είναι αυτό που, Θανάση, λέγεται ότι από την πλευρά της αντιπολίτευσης απευθύνεται ως μορφή προς την πλευρά της κυβέρνησης, ότι χρησιμοποιεί δημόσιους οργανισμούς για να στηριχθεί το χρηματιστήριο και τους χρησιμοποιεί με το μανδύα των επενδυτών. Τους βάζει μέσα, μπαίνουν τα χρήματα από τα ταμεία και έτσι στηρίζεται από πλευράς ρευστότητος. Αυτό κατηγορούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ίσως οι μικροεπενδυτές να παρακαλούν να συμβαίνει αυτό, βέβαια. Βεβαίως. Ο ριζοσπάστης έχει τίτλο «Λαϊκή κατακραυγή από εργαζόμενους αγρότες μαθητές, βδομάδα αγωνιστικών κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα». Στο λαϊκό στόχο αστροπολιτική της κυβέρνησης, στην οικονομία, στις εργασιακές σχέσεις, στην παιδεία, στην υγεία, στα προβλήματα εθνικής ανεξαρτησίας και σε άλλα θέματα. Και το Βήμα, για να ολοκληρώσουμε την περιοδία μας, έτσι να το πω, στις πρώτες σελίδες των πρωινών εφημερίδων. Εισαγόμενος πανικός και παροδική πτώση, προβλέψεις ότι θα ανακάμψει πάλι Σοφοκλέους. Πώς εξηγούνται τα σκαμπανεβάσματα στο χρηματιστήριο? Βασικό θέμα και εδώ το χρηματιστήριο. Πρέπει να σου πω ότι ξεχωρίζει ένα θέμα στην πρώτη σελίδα του Βήματος. Έρχεται η εφημερίδα που μιλάει. Και φυσικά έρχεται η εφημερίδα που μιλάει. Τι είναι αυτή η εφημερίδα? Ναι. Από πού θα φαντάσεις ότι μπορεί να έρχεται αυτή η εφημερίδα που η μιλάει? Η εφημερίδα που μιλάει. Ναι. Προφανώς από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όχι. Την πάτησα. Ιαπωνέζοι. Ιαπωνέζοι. Για μία ακόμη φορά, Φανάση. Έκανα λάθος. Ναι. Έτσι. Η συσκευή που κρατάει νεαρή Ιαπωνέζα που εικονίζεται στη φωτογραφία στην πρώτη σελίδα. Αποκρυπτογραφεί μικροσκοπικές κουκίδες τυπωμένες στην εφημερίδα και τις μετατρέπει σε αφήγηση. Συγγνώμη, κοιμάται και ακούει η εφημερίδα?
Εκεί στη φωτογραφία. Έχει, όχι. Έχει σκύψει, γι' αυτό σε παραπλανή, γιατί είσαι μακριά μου. Έχει σκύψει και έχει ένα ειδικό μηχάνημα το οποίο διαβάζει ειδικές κουκίδες. Δεν υπάρχουν γράμματα σε αυτές τις εφημερίδες, υπάρχουν ειδικές κουκίδες, οι οποίες δίνονται ως σήματα και μετατρέπονται σε λόγο και γίνεται η αφήγηση αυτού που διαβάζει. Τώρα να πω κάτι που θυμήθηκε, είναι πρωί-πρωί, βέβαια. Δεν ξέρω. Για πες το. Είχαν εφεύρει μηχάνημα, το οποίο είχε τους δύο εραστές καθισμένους, ήταν κάτι σαν πολυθρόνες και μπορούσαν να κάνουν έρωτα χωρίς να κουνιούνται. Αυτό τώρα, μάλλον μιλάμε το χρειάζονται στην Μαλαισία και θα καταλάβω. Το είπα και ζητώ συγγνώμη. Πολύ καλά κάνεις και θα σου πω το εξής, ότι δεν είναι θαυμάσια με κάτι που μας έρχεται από τη Μαλαισία. Μάλλον χρειάζονται αυτές τις ειδικές πολυθρόνες εκεί, θα καταλάβεις σε λίγο γιατί. Κλιμακώνεται από χθες η πολιτική οξύτητα με συνθήματα και νέες προσωπικές ύβρεις. Επιτεθείτε στον Κώστα Καραμαλή. Είναι ουσιαστικά το σύνθημα, η αντίδραση της κυβέρνησης. Ολοκληρώσαμε με τις πρωινές, περνάμε στις απογευματινές. Ο αδέσμευτος τύπος του Δημήτρη Ρίζου. Νέοι μισθοί συντάξεις αποφασίστηκαν χθες στο Μαξίμου. Τι παίρνουν σε ένοπλες δυνάμεις και σώματα ασφαλείας. Αυτό είναι το βασικό θέμα της εφημερίδος. Ακόμη, ανόητο αμυντικό τρίκ της κυβέρνησης για τη διαπλοκή. Επιστροφή στο 89, αλλά το 89 οχριά μπροστά στις δρεμούλες του 99, σημειώνει η εφημερίδα. Αγωνία μικροεπενδυτών είναι ο τίτλος που επιλέγει ο αδέσμευτος τύπος του Κώστα Μίτση. Λεφτά υπάρχουν, ψυχραιμία δεν βρίσκεται. Επιμελής αποφυγή παρεμβάσεων χρηματιστήριο αξιών αγορών. Πτώση 6,29% και κοινωνικό συμβόλαιο με το λαό κατά διαπλεκομένων. Φωτογραφία του αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης, του κ. Κώστα Καραμαλή. Πάμε στην Αθηναϊκή που κάνει βασικό θέμα την επίθεση Πάγκαλου. 7 Ρίχτερ από Πάγκαλο. Συνέντευξη ρογμές στον πολιτικό κόσμο. Είναι μια συνέντευξη που έδωσε σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Για Γιώργο Παπανδρέου, λοιπόν, η επίθεση Κλίντον, Σιμίτη, Καραμαλή, Μητσοτάκη, Τσοβόλα και Αβραμόπουλο. Φωτογραφίες όλων των εντός εισαγωγικών θυμάτων της νέας επίθεσης Πάγκαλου. Και φυσικά αυτή η γραμμή που θυμίζει. Να παρατηρήσω έτσι, κάτι για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Δεν είναι η πρώτη φορά που τα ρίχνει ο κύριος Πάγκαλος. Όχι. Και σχετικά είναι ύπος του χαρακτηρισμός για από τότε. Νομίζω ότι τον χαρακτήρισε νοσηρό φαινόμενο της πολιτικής. Είναι πολύ βαρύς ο χαρακτηρισμός για τον Δημήτρη Τσοβόλα. Τον τώρα πρόλαβε και άκουσα τους συναδέλφους που μου το λέγανε. Σε καμιά γωνιά δεν υπάρχουν τέτοια νούμερα. Σε καμιά πολιτικής. Είναι πολύ οξύς όταν επιτίθεται. Είναι κυριολεκτικά χύμαρος και φαντάζομαι ότι θα υπάρξει αντεπίθεση. Και θα κρατήσει αυτή η ιστορία και από τον κύριο Τσοβόλα. Ο κύριος Τσοβόλας πρέπει να σου πω πάντως ότι δεν είναι, αν θέλεις, η πρώτη φορά που βρίσκεται έτσι στο στόχαστρο, όχι του κυρίου Πάγκαλου, κυβερνητικών αξιωματούχων. Σου θυμίζω τις επιθέσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης. Προέρχεται από τον ίδιο χώρο προφανώς. Του Ευάγγελου Γιαννόπουλου. Και μάλιστα σε προεκλογικές περιόδους αυτό αυξάνεται πάντα. Γιατί το Δίκη είναι αυτό το κόμμα που τραβάει από τη δεξαμενή. Κομμάτι από το σώμα του Πασόκ και φοβούνται ότι τους κάνει ζημιά, την πολύ μεγάλη ζημιά. Αν και ο κύριος Πάγκαλος είναι πιο αυθεντικός, δεν μπορεί να τον χρεώσει κανένα σε ψηφοθυρική λογική. Κάτι σε θα του κόλλησε, κάτι θα είδε, κάτι θα άκουσε τον κύριο Τσοβόλα και θα του κόλλησε τον κύριο Πάγκαλο. Αυτό πιστεύω. Το ρώτησα. Ίσως μια έκρηξη που είχε στην Βουλή τις προάλλες, τις προηγούμενες μέρες ο κύριο Τσοβόλας, μια διαμάχη που είχε και είπε κάποιες βαριές κουβέντες και ο ίδιος. Πιθανότατα. Αλλά κάτι του κόλλησε, πιστεύω. Αλλά δεν χρειάζεται, από όσο γνωρίζω, αν τον έχεις απέναντί σου και του κάνεις μερικές ερωτήσεις, του βάζεις ορισμένα ονόματα, έχει τον τρόπο του. 264 Limit Down, λέει η Αθηναϊκή, 7% πάνω ο Λαμπράκης. Και δίπλα ο εισαγγελέας Δογιάκος, ποινική δίωξη στον Κόκαλη, για αυτά σημειώνει στην κορφή της η εφημερίδα. Η αυριανή γενναίες αυξήσεις σε όλους είναι ο τίτλος. 7% σε στρατό, αστυνομία, λιμενικό και 8.000 δραχμές επιπλέον σε όλους τους συνταξιούχους. Φωτογραφία του Πρωθυπουργού Κώστα Σιμίτη. Η απογευματινή. 140.000 διορισμοί στο δημόσιο μέσα στο 99, 30.000 μόνιμοι και 110.000 εποχικοί όμοιροι της κυβέρνησης. Αναφέρεται ακριβώς τις προσλήψεις και η απογευματινή τις βλέπει ως ένα προεκλογικό τρίκ. Πανικός στο Πασόκ με τοπική σύγκρουση για διαφθορά διαπλεκόμενα. Πενιχρές οι αυξήσεις 2,3% στους δημόσιους υπαλλήλους, 7% στους στρατιωτικούς, πάντα από την απογευματινή. Το Έθνος έχει τίτλο «Θετικό σήμα από τη Νέα Υόρκη, η άνοδος Ντάου, ανάσα για τις Σοφοκλέους, συν 0,96 ο δείκτης Ντάου Τζονς». «Η καταιγίδα μας φοβίζει λιγότερο από τη λαϊλασία, κουβέντες των σεισμοπαθών, το έλεγες χθες, έρχεται σήμερα τουλάχιστον το πρωτοσέλιδο του Έθνους να σε δικαιώσει. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να απομακρυνθούν από τις σκηνές, φοβούνται λαϊλασίες,
δεν τους καλύπτει αυτό που λέει η κυβέρνηση ότι αστυνομεύονται οι περιοχές και προκειμένου. Ξέρεις τι συμβαίνει όμως. Υπάρχει ένα διέξοδο, Κωστή. Υπάρχει ένα διέξοδο και η κυβέρνηση ίσως έτσι δικαιολογημένα φαίνεται να σηκώνει τα χέρια ψηλά σε αυτό. Από τη μία υπάρχουν αυτά τα μέτρα τα οποία λογικά είναι. Δεν είναι δημοφιλή όμως ιδιαίτερα. Mm-hmm. Το μέτρο της συγκατοίκησης και το μέτρο της επιδότησης ενοικίου που προϋποθέτει την απομάκρυνση από τις περιοχές. Για την επιδότηση ενοικίου να σου πω ότι πάει για Χριστούγεννα. Από ό,τι φαίνεται στα ρεπορτάζ. Πάει για Χριστούγεννα η επιδότηση ενοικίου λοιπόν. Από την άλλη είναι οι άνθρωποι αυτοί που βρίσκονται έξω από τα σπίτια τους, φοβούνται όπως πολύ σωστά λέει η εφημερίδα της λαϊλασίας, αλλά πολύ περισσότερο αυτό που θέλουν είναι να μείνουν εκεί, να μείνουν κοντά στα σπίτια τους για να τα ξαναφτιάξουν. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν αναγκάζονται και μένουν σε αυτούς τους πρόχειρους αυτοσχέδιους καταβλισμούς που έχουν φτιάξει και δεν μπορεί να τους ελέγξει η κυβέρνηση. Και το να τα ξαναφτιάξουν είναι εξίσου επικίνδυνο, γιατί δεν διαθέτουν πολλές από αυτές τις περιπτώσεις των ανθρώπων τα οικονομικά κοινά μέσα και δεν ξέρει κανείς τι είδους επισκευές θα κάνουν. Έτσι. Έτσι. Η Ελεύθερη Ώρα έχει έναν τίτλο, πάντα ξεχωρίζει με τους τίτλους της Ελεύθερη Ώρα. Ώρα να μας πούν ότι οι βροχές δεν προβλέπονται. Αυτός είναι ο τίτλος. Τώρα αρχίζουν τα πιο δύσκολα για τους σεισμοπαθείς. Αυτό είναι σίγουρο. Και έχει σαρτζετάκι κατά Βενιζέλου. Αυτό τι είναι. Να σου πω αμέσως τι είναι. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, υπουργός ανάπτυξης, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό, ναι, κατεφέρθη εναντίον του τέως Προέδρου Δημοκρατίας, του κ. Χρήστου Σαρτζετάκη, λέγοντας ότι. Τον οποίο είχε ψηφίσει. Βεβαίως. Όχι ο ίδιος, δεν ξέρω, νομίζω δεν είχε μπει ακόμα στην. Δεν ήταν στην κοινωνική ομάδα, ναι, αλλά, ως συνταγματολόγος είχε ταχθεί υπέρ της επιλογής και του Πασόκ ο κ. Και είχε δικαιολογήσει και την λογική των ψηφοδελτίων τότε των χρωματιστών, θυμάσαι εκεί τα. Βέβαια, ναι. Έτσι. Και λοιπόν, είχαμε απάντηση. Ναι, είπε ότι δεν έγινε ποτέ πολιτικός κατά τη διάρκεια της θητείας του ο Χρήστος Σαρτζετάκης. Δεν υπήρξε κατά τον Ευάγγελο Βενιζέλο πολιτικός με την κλασική έννοια. Και του απαντά πως δεν υπήρξε και δεν έγινε, όχι υπό την αληθή, ναι, μορφή πολιτικός, αλλά μόνο υπό την εκφυλιστική του έννοια. Αχα. Δηλαδή δεν έγινε πολιτικάντης προϊόν που αυθονίζει τις ημέρες μας. Αυτό είναι το καρφί του Χρήστου Σαρτζετάκη. Ο Ελεύθερος, ο οποίος πρέπει να σου πω ότι από την Κυριακή αποκτά και κυριακάτικη έκδοση, έτσι να δώσουμε και μια είδηση στα περί του τύπου. Κουφάρια πυράβλων είναι ο τίτλος, χωρίς τα απαραίτητα ηλεκτρονικά συστήματα, η Patriot στην Ελλάδα. Βγήκε χθες ο Δήμος ο Βερίκιος, θυμάσαι, και είπε ότι μας τα στείλανε χωρίς το τηλεκοντρόλ, το κομπιουτεράκι. Κάπως τα χαρακτήρισε ο Δήμος, δεν μου έρχεται τώρα, το θυμάμαι. Και εμένα, να μου δεις τη γλώσσα μου πλέει, αλλά θα το θυμηθώ. Προσλήψεις, 5.986 νέες θέσεις έως τον Νοέμβριο. Σήμερα στο ειδικό ένθετο που έχει η εφημερίδα, αναφορές για το ποιες θέσεις υπάρχουν. 1150 κτηνίατροι βλέπω εγώ, γεωπόνοι, χθιολόγοι, ευκαιρίες ΕΛΠΑ, ποτέ ΕΛΤΑ και τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουμε μια παρέμβαση της Εκκλησίας κατά του τζόγου. Έχουμε τον άνθιμο Αλεξανδρουπόλεως, ο οποίος παρεμβαίνει κατά των κουλοχέριδων και των ηλεκτρικών παιχνιδιών και θέτει πρώτων ευθυνών τους στους πολιτικούς. Έχουμε κατηγορό Πάγκαλου, αμερικανική η διπλωματία Γεωργίου Παπανδρέου, φωτογραφία του πρώην Υπουργού Εξωτερικών. Mm-hmm. Τα είπαμε να μην επανερχόμαστε για την επίθεση της σφοδρότατη του Θεόδωρου Πάγκαλου. Η Ελευθερωτική έχει ξεχωριστό θέμα. Πρώτη η Αθήνα σε σεισμική επικινδυνότητα. Παρά τη χαμηλή σεισμικότητα, όπως και η Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Έχει μια έρευνα, επιστημονική έρευνα για όλη την Ελλάδα, με πινακάκια. Και φαντάζομαι ότι παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον αυτό, να δει κανείς τι ανέδειξε. Όταν η έγκυρη ελευθερωτυπία διαλέγει αυτό για πρώτο της θέμα, είναι σημαντικό προφανώς. Μα είναι, γιατί δεν νομίζω ότι εδώ είχαμε. Θα αναξιοπιστενώ η κεφαίρεγγια η έρευνα. Ναι, δεν είχαμε και διαφωνία στον καυγά μεταξύ των σεισμολόγων για τη σεισμικότητα της Αθήνας. Και μάλιστα σου θυμίζω, σύσταση όλων ήταν μάθετε να ζείτε με το φαινόμενο. Ξέρεις όμως κάτι, δεν μας το λέγανε από νωρίς. Όχι, δεν μας το λέγανε τα προηγούμενα χρόνια. Σιγά σιγά βγήκε, ναι. Μισθή αξιωματικών στα όπλα Άκης Γιάννος. Τι σου έλεγα προηγουμένως, έτσι, φωτογραφίες του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Ελλάς Βέγκας, αυτό είναι προφανώς λογοπαίγνιο και αφορά λόγω τζόγου, λόγω βίντεο λότο, Ολυμπιακού βίντεο λότο, κουλοχέριδων κτλ. Να δούμε τι λέει ο καιρός. Ναι, να το δούμε, ναι. Ο καιρός. Ο Γκρέκο εκτίθεται μόνο στα μουσεία. Αυτός που εκτίθεται απ' έξω είναι ο Γκρέκο Μασκαρά. πάντα έχει το δικό του τρόπο. Αναφορά βέβαια στην, του Μιλιόκα. Ναι, ναι, στην έκθεση με τα έργα του Ελ Γκρέκο. Του Δομήνικου Θετοκόπουλου, έτσι να τον λέμε με το ακριβώς ελληνικό του όνομα. Παγκόσμια προσπάθεια στήριξης των αγορών. Σημείο ισορροπίας αναζητεί Σοφοκλέος μετά χθεσινή καθίσεις. Μήνυμα αισιοδοξίας μετά την απρόσμηνη άνοδο του Dow Jones. Το βασικό θέμα της εξουσίας. Η Βραδινή. Αρχιερέας της διαπλοκής, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας υποστηρίζει ότι ο μεγαλοεκδότης Χρήστος Λαμπράκης πήρε χαριστικά το 10% εταιρείας κινητής τηλεφωνίας και το πούλησε 17 δισεκατομμύρια μέσω Σοφοκλέους. Δρυμή κατηγορώ από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και δημοσιογράφο τον Γιώργο Καρατζαφέρη. Και στην κορφή της πρώτης σελίδας, Πάγκαλος, άνω κατά τελείως, η Μίτσης παραβιάζει το Σύνταγμα.
και τα νέα. Ρίχτερ από ΗΠΑ ταρακούνησαν τις Σοφοκλέους. Πιέσεις και σε δραχμή ομόλογα. Στην κορφή της πρώτης σελίδας, άγρια σύγκρουση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας για κουλοχέριδες και καζινάδες. Ήρθαν τα νέα βαγόνια του μετρό, επιτέλους λέω εγώ. Η ΔΕΗ μπαίνει στην τηλεφωνία και τα 8 θαύματα του Γκρέκο. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο των νέων. Αυτά λοιπόν από τις σημερινές εφημερίδες. Πρώτο θέμα, έτσι θα λέγαμε, στις περισσότερες τουλάχιστον, η εξέλιξη στο χρηματιστήριο. Πτωτική πορεία χθες στο χρηματιστήριο. Και πολύ κοντά η επίθεση Πάγκαλου. Αυτό είναι και το πρώτο θέμα που θα παρακολουθήσετε, όπως το τα γράψαμε εμείς. Η τηλεόραση του Α ήταν αυτές οι εξελίξεις, λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Οι επενδυτές ανήσυχοι, θα λέγει κανείς, από την πτωτική πορεία των δικτών τόσο στη Wall Street όσο και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις με συνέπεια να έχουν αυτή την πτώση του 6,21%. Δραματικές ώρες έζησε για μία ακόμα ημέρα το ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς χιλιάδες τρομαγμένοι επενδυτές προσπαθούσαν να πουλήσουν όσο τις μετοχές τους. Εξωγενείς παράγοντες, σαν αυτόν της πτώσης του Dow Jones στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, που την Παρασκευή έπεσε κατά 2,7%, αλλά και των δηλώσεων του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ, Alan Greenspan, ο οποίος εξήγησε ότι η αγορά της Νέας Υόρκης είναι υπερτιμημένη, όθησαν τις μετοχές και στην Ελλάδα στο limit down. Δεν δικαιολογείται τόση μεγάλη πτώση, ήδη να πλησιάζει το 6% αυτή την ώρα. Δεδομένου μάλιστα ότι και τα ξένα χρηματιστήρια της Ευρώπης έχουν πέσει, αλλά όχι σε τέτοιο μεγάλο βαθμό. Η οριστικοποίηση της ένταξης Ελλάδος στην ΟΝΕ θα ανταμείψει σημαντικά, και έχει ήδη ανταμείψει σημαντικά, θα τόνιζα, εκείνους οι οποίοι έχουν μια συνετή και συνεπή στάση με την αγορά. Η αρχή ήταν δραματική και η ψύχρεμη λίγη. Τα κομπιούτερ των χρηματιστών είχαν πιάσει φωτιά, καθώς όλοι ήθελαν για μία ακόμα φορά να πουλήσουν στο limit down και με ζημιά στα χαρτιά τους. Η συνεδρίαση ξεκίνησε με κατακόρυφη πτώση κοντά στο 7%. Κανείς δεν ήθελε τις μετοχές που πριν από λίγες μέρες έδινε αγώνα για να τις αποκτήσει και σε λίγα 24 ώρα θα τις ζητάει πίσω σε υψηλότερες τιμές. Να πετάνε κυριολεκτικώς την περιουσία τους οι μικροεπενδυτές σήμερα στον δρόμο δεν δικαιολογείται. Πρέπει κανείς να κάνει υπομονή και να δει τις εξελίξεις και ιδιαίτερα τις σημερινές εξελίξεις στην Down Street. Να προσέξουν πάρα πολύ οι μεσαίοι επενδυτές να μην ρίχνουν τις μετοχές τους στον κεάδα των κερδοσκόπων. Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, λίγα πράγματα άλλαξαν, αν και κάτι τολμηροί αποφάσισαν να αγοράσουν στο limit down. Ο γενικός δείκτης άρχισε να ανακάμπτει ελαφρά και κάποια στιγμή στις 12.30 βρέθηκε να χάνει 5,5%, ενώ στο τέλος έκλεισε με πτώση κατά 6,21%. Αν και ο πανικός για μία ακόμα φορά νίκησε την ψυχραιμία, εν τούτης ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Γιάννος Παπαντονίου και έμπειροι χρηματιστές κάνουν λόγο για μία νέα μεγάλη άνοδο του χρηματιστηρίου. Η γενική μου σύσταση είναι ψυχραιμία. Εδώ λοιπόν είμαστε με τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Γιάννη Τσαραγκλή, για να δούμε τι έγινε χθες. Γιάννη, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Θανάση. Τι έγινε, είναι βασικό θέμα λοιπόν και στις εφημερίδες και στα δελτία ειδήσεων. Επόμενο, αυτό δεν είναι. Πλην 6,21 και πώς να μην είναι. Είναι αυτό που έλεγες χθες, από προχθές μάλλον εκτιμούσες, χθες το έλεγες με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν. Ήταν αυτή η ιστορία της Wall Street αλλά και των άλλων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων. Όχι, που οδήγησε. Η ιστορία είναι διαφορετική. Ο κύριος Greenspan, ο κεντρικός τραπεζίτης της Αμερικής, όταν η Wall Street ήταν 6.000 μονάδες, που είναι τώρα η Ελλάδα, είχε πει ότι δεν μ' αρέσει ο τρόπος που ανεβαίνει, που φουσκώνει το χρηματιστήριό μας. Για την Αμερική όλα αυτά, για τη Wall Street. Πήγε 10-11.000 μονάδες, έκανε παγκόσμιο ρεκόρ. Από εκεί και πέρα, μετά πάνω από τις 10.000 μονάδες, ο κύριος Greenspan... Τότε άρχισε να θεωρείται οι 10.000 μονάδες να θεωρούνται φράγμα. Όχι, όχι. Ναι, ήταν φράγμα, ήταν ρεκόρ, το έπιασαν. Μετά τις 10.000 μονάδες ήταν το παγκόσμιο ρεκόρ πλέον. Ναι. Η Wall Street είναι η κεντρική αγορά όλων των αγορών τελικά, είναι η μάνα των αγορών. Mm-hmm. Αυτό τους αρέσει τους Αμερικανούς. Χτες, αν θέλετε, η άνοδος αυτή ήταν. Έδειξαν και την παντοκρατορία τους. Σου λέει, κάνω 1% άνοδο, η οποία είναι άνοδο μηδαμινή για τη Wall Street. Ή μικρή, τέλος πάντων, ήταν νευρική. Όποιος παρακολούθησε τις συνεδρίες θα έβλεπε ότι μια κατέβαινε κάτω το φράγμα των 10.000 μονάδων. Μια έντονη διακύμανση. Ναι, ναι, είχε. Και τελικά το κλείσανε πάνω. Και σήμερα οι αγορές θα αρχίσουν να αντιδρούν. Δηλαδή, έδειξε την παντοκρατορία της ότι εμείς είμαστε η αγορά που καθορίζουμε και τις αγορές του κόσμου. Πάντως, ίσως ήταν και ένα μήνυμα για αυτούς που προφανώς το ξέρουν οι επενδυτές, αλλά τουλάχιστον οι μικροεπενδυτές τους είχαν αμφιβολίες ότι οι διεθνείς εξελίξεις, οι διακυμάνσεις στα ξένα χρηματιστήρια, οι διεθνείς εξελίξεις στην οικονομία όσο αφορά τα οικονομικά θέματα επηρεάζουν. Δηλαδή δεν είναι εσωτερική υπόθεση το χρηματιστήριο. Όχι, δεν είναι. Οι αγορές δεν είναι εσωτερικοί. Είπαμε, τα κεφάλαια δεν έχουν πατρίδα. Τη μια μέρα θα επενδύονται στην Αμερική, την άλλη μέρα θα επενδύονται στην Αθήνα και την άλλη, ξέρω εγώ, στην Άγκυρα ενδεχομένως, που είναι αγορά που δεν είναι αναπτυγμένη. Τώρα οι εκτιμήσεις για τη σημερινή ημέρα.
Μετά και αυτή η αίσθηση που υπάρχει, έχουμε σήμερα και ανωδικά ξεκίνησε και το Τόκιο. Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι θα ανακάμψουν οι αγορές. Mm-hmm. Ενδεχομένως στην Ελλάδα της υπερβολής να δούμε και συν 6%. Μπορεί να δούμε και συν 6%. Δηλαδή αυτοί που χτες.